1984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 16 Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Κρύο, βροχές και χιόνια σε υψόμετρο πάνω από τα 1000 μέτρα, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα 5η 16 του Δεκέμβρη στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει το νησί μέχρι και αύριο Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου, ενώ από το Σάββατο αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή που θα φέρει ακόμα πιο έντονα φαινόμενα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στις παράκτιες περιοχές έως τους 13 βαθμούς Κελσίου με 14 και κάτω από τους 5 σε περιοχές της ενδοχώρας τουλάχιστον για σήμερα. Η νέα παραλλαγή Ωμικρον ενδέχεται να κυριαρχήσει στα κρούσματα της COVID-19 στην Ευρώπη μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πλέον αρκετά εμβόλια για την κάλυψη όλων των Ευρωπαίων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Λοιμόξεων προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να καλυφθούν τα εμβολιαστικά κενά και ότι ο εμβολιασμός πρέπει να συνδυαστεί με επαναφορά των μη φαρμακευτικών μέτρων προστασίας, δηλαδή εκτεταμένη χρήση μάσκας, τηλεργασία και αποτροπή συνωστισμού σε δημόσιους χώρους, ιδίως εν ώψη εορτών. Στα 10 τα περιστατικά με την Όμικρον στην Ελλάδα, με τα μισά από αυτά να εντοπίζονται στην Αθήνα. Επιπλέον, 9 περιστατικά διερευνούνται ως ύποπτα στην Κρήτη που σχετίζονται με ταξίδι όπως και στενές επαφές των ταξιδιωτών. Εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν 100 διακομίδες COVID, ενώ οι αναμονές για ένα κρεβάτι στη ΣΜΕΘ ανήλθαν στις 180, με κάποια αιτήματα να εκκρεμούν από τις 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΑΒ. Σε ισχύ τίθενται νέα μέτρα στην Ελλάδα 19 Δεκεμβρίου, με οδηγία που αφορά στους πάντες, όλες τις πύλες εισόδου και τα χερσαία σύνορα, τόσο τους εμβολιασμένους όσο και τους ανεμβολιαστούς. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας, η χώρα μας θα δέχεται επισκέπτες από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου 48 ώρων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Από το μέτρο εξαιρούνται οι ταξιδιώτες που παρέμειναν στις χώρες για διάστημα μικρότερο των 48 ώρων. 282 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού που ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ για την Κρήτη, επί συνόλου 4.801. 121 οι νοσηλείες στην περιφερειακή ενότητα, 121 τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. 91 στα Χανιά, 44 στο Ρέθυμνο και 26 στο Λασίθι, αλλά και 121 οι νοσηλείες συνολικά στο νησί. Στις ΜΕΘ νοσηλεύονται 27 άτομα, εκ των οποίων 22 διασωληνωμένοι. Το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου ξεκινά ο εμβολιασμός των παιδιών στην Κρήτη. 7 οι εμβολιαστικές γραμμές σε 7 νοσοκομεία του νησιού. Όπως είπε στον 984 η διοικητρία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Λένα Μπορμπουδάκη, εκτός του πανεπιστημιακού, ο εμβολιασμός προς το παρόν θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα, Τετάρτη και Σάββατο, με τη σημείωση ότι ανάλογα με τα ραντεβού που θα κλείνονται θα ενταχθούν στο πρόγραμμα και άλλες δομές υγείας. Στο πανεπιστημιακό τα ραντεβού θα είναι πιο πυκνά σε μέρες και ώρες. Επικεφαλής του εμβολιαστικού προγράμματος για τα παιδιά ορίστηκε ο γιατρός Μανώλης Γαλανάκης, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις αναμονές για κρεβάτι ασθενών με κορονοϊό στις ΜΕΘ στην Κρήτη, είπε ότι προς το παρόν, παρά την πίεση, δεν έχει παρουσιαστεί ανάγκη μεταφοράς σε ΜΕΘ COVID εκτός νησιού. Δεν υπάρχει διαδικασία δηλώσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη, αναφέρει η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας για τη δήλωση του αποτελέσματος του self-test θετικού ή αρνητικού που καλούμαστε να κάνουμε για τον επιδημιολογικό χάρτη της πορείας της νόσου στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο ΕΟΔΗ ζητά το αντίθετο. Την ανάγκη δήλωσης του τεστ επισήμανε σήμερα η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ερωτηθής από τον 984. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την κατάσταση που επικρατεί με τις ΜΕΘ, δηλώνοντας: από όσα έχουμε πει, δεν παίρνουμε ούτε γράμμα πίσω. Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Ο ίδιος επισήμανε ότι προσκόμισε συγκεκριμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τα όσα έχει ισχυριστεί. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, με την αναφορά της ζητά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει το λόγο για τον οποίο, παρά το γεγονός ότι από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου και του ΕΟΔΗ οι διασωληνωμένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ είναι περισσότεροι των διαθέσιμων κλινών, ένα σημαντικό αριθμό κλινών ανά ημέρα, 35, 39 με 58, εμφανίζεται διαθέσιμος.
Στο Υπουργείο Οικονομικών συγκεντρώθηκαν σήμερα οι εκπρόσωποι του Ενίου Δικτύου Συνταξιούχων και ακόμα 18 σωματείων διαμαρτυρώμενοι για τη φτώχεια στην οποία έχουν περιέλθει. Στις κεντρικές τους διεκδικήσεις, εκτός των άλλων, η μη φορολόγηση των αναδρομικών του 11 μήνου 15-16, που ανέρχεται στα 431 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκο Χατζόπουλο, στον 984. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δίκτυο θα καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες σε βουλευτές και κόμματα επίσης τροπολογία που επεξεργάζεται η νομική σύμβουλος του Ενιαίου Δικτύου και περιλαμβάνει τις προτάσεις τους. Έχει στυλώσει τα πόδια της η κυβέρνηση διαστόματος στα Ικούρα, αφού επιμένει στην άδικη φορολόγηση των αναδρομικών, σημειώνει στην πορεία του Ενιαίο Δίκτυο μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Υπουργό Οικονομίας. Επιπλέον 154 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι ρίχνονται στη μάχη των εκκρεμών συντάξεων μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου εκπαίδευσης πιστοποίησης που διενήργησε ο ΙΕΦΚΑ. Πλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων λογιστών και δικηγόρων ανέρχεται σε 333, καθώς κατά τον προηγούμενο κύκλο είχαν πιστοποιηθεί 179 επαγγελματίες. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των συνδικάτων της δύναμης του ΠΑΜΕ το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας για την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Νέα στοχευμένα μέτρα το πρώτο τρίμηνο του 2022 για την περαιτέρω προστασία των ευάλωτων οικοκυριών από τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Προανήγγειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα προανήγγειλε νέα μέτρα ελάφρυνσης των οικοκυριών για τον περιορισμό των αυξήσεων στις τιμές του φυσικού αερίου, όπως είπε, αλλά και ειδικά μέτρα για τους αγρότες. Η άνοδος των τιμών στην Ευρώπη πάντως συνεχίζει την ανωδική της στάση, με τα νέα στοιχεία να δείχνουν ότι η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε Ευρώπη και Ελλάδα πέρασε τα 300 με 350 ευρώ ανά μεγατώρα. Από τις 19 αγορές της Ευρώπης, μόνο σε αυτές της Πολωνίας και της Βουλγαρίας, οι τιμές είναι κάτω από τα 300 ευρώ, 143,77 και 287,84 ευρώ αντίστοιχα. Στην πρώτη θέση, με το υψηλότερο κόστος, βρίσκεται η Ελβετία με 368,21 ευρώ, με δεύτερη τη Σερβία με 358,06 ευρώ και τρίτη τη Γαλλία με 353,09 ευρώ. Μία από τις αιτίες της ανόδου αυτής είναι η νέα αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου που ξεπέρασε χθες τα 132 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ειδικό βοήθημα ύψους 200 ευρώ μπορούν να λαμβάνουν για ένα χρόνο οι άνεργοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το τακτικό επίδομα ανεργίας του ΟΑΕ. Το επίδομα δικαιούνται μακροχρόνια άνεργοι ηλικίες από 20 έως 66 ετών. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη επιδότηση, ακόμα και αν την έλαβαν τμήματικά, δηλαδή με αναστολές και συνεχίσεις, και υποβάλλουν την αίτηση εντός αποσβεστικής προθεσμίας 2 μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης. Να σταματήσει η δίωξη των παραγωγών που συμμετείχαν στον αποκλεισμό του Δασαρχείου Ρεθύμνου για ένα μήνα, ζητάει η Ενωτική Κίνηση Αγροκτηνοτρόφων Χανιών. Σε αναθεώρηση στον τομέα των τροφίμων, προκειμένου να προχωρήσει σε νέες απογορεύσεις ουσιών στα τρόφιμα, μετά από αρνητικές διαπιστώσεις για πρόκληση ή για πιθανή πρόκληση καρκίνου, προχωρά τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ελλάδα και τις άλλες μεσογειακές χώρες να ελπίζουν από την άλλη πως θα πάρει πίσω τη σήμανση με κόκκινο σε ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, επειδή έχουν λιπαρά. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποβολή νομοθετικής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη-μέλη ως το τέλος του 2022 είναι συγκεκριμένα ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με απόφαση Περιφερειάρχη χρηματοδοτείται η μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης αρχαίων καταλήπων, κατασκευή στεγάστρων και στερέωσης πρανών μινωικού ανεκτόρου αφαιστού. Τρία έργα αποκατάστασης ζημιών ύψους 5,9 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν σε γέφυρες και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Εντός του επόμενου διμήνου θα συμβασιοποιηθούν άλλα 11 έργα που ανεβάζουν το συνολικό προϋπολογισμό του συγκεκριμένου πακέτου έργων αποκαταστάσεων στα 14 έργα προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ. Την πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων που στεγάζονται τον Υπηαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Τηλίσου προβλέπουν οι δύο συμβάσεις που υπέγραψε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου.
Η Ελμέ Χανίων συμμετέχει στη δράση ενάντια στις γυναικοκτονίες που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 17 του μήνα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Φωτιά σε βάνο στο κέντρο των Χανίων στις 10 χθες το βράδυ κινητοποίησε την πυροσβεστική. Προκλήθηκαν ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άγνωστος άδειασε δύο μεγάλα βαρέλια με λάδι στην πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού Χανίων το βράδυ της Τετάρτης. Τα άδεια βαρέλια βρέθηκαν ενώ οι αρχές αναζητούν αυτό που προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, εκμεταλλευόμενος πιθανότητα το γεγονός πως κατά τη διάρκεια της νύχτας ο καιρός ήταν βροχερός. Συνελήφθη ένας άνδρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα καλάσνικοφ, γεμιστήρες και φυσίγγια. Με ατζέντα την πανδημία, τις αυξήσεις της τιμής ενέργειας στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό και το νέο στρατηγικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, η Σύνοδος Κορυφής των χωρών μελών της. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα αποτελέσματα των συνομιλιών που είχε στο Σότσι με τον πρόεδρο Πούτιν. Σε διπλωματική κρίση μεταξύ Γερμανίας-Ρωσίας οδηγεί η καταδίκη στο Βερολίνο του Ρώσου πράκτορα που δολοφόνησε στο Βερολίνο ενώ γεωργιανό τσετσενικής καταγωγής καταζητούμενο από τη Ρωσία. Ομόφωνα ένοχοι για κατασκοπία κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο στη Ρόδο δύο Έλληνες μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που συνελήφθησαν το Δεκέμβρη του 2021. Πρόκειται για ένα 36χρονο, ο οποίος εργαζόταν ως γραμματέας του τουρκικού προξενείου στη Ρόδο και ένα 53χρονο πρώην μάγειρα πλοίου. Για βάσιμες κατηγορίες και μεροληπτική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης κάνει λόγο ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περίπου 23 εκατομμύρια Αφγανοί, δηλαδή πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας, αντιμετωπίζουν επίπεδα έντονης πείνας και 8,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν κίνδυνο λοιμού, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ, το οποίο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παραμερίσει τα πολιτικά ζητήματα και να επέμβει προκειμένου να αποφευθεί μια καταστροφή. 5 παιδιά έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους και άλλα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στην Τασμανία μετά από ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής σε δημοτικό σχολείο, όταν φουσκωτεί εγκατάσταση κάστρο που είχε νοικιαστεί για τη γιορτή, ισχυρός άνεμος της 20 ύψους 10 μέτρων για να καταλήξει σε ένα δέντρο, δυστυχώς μαζί με τα παιδιά. Ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει στο αεροδρόμιο Las Américas έξω από το Σάντο Ντομίνγκο στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 9 που επέβαιναν σε αυτό. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα με 4-0 εκτός έδρας του ΠΑΣ Γιάννενα και μείωσε τους βαθμούς από την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τον Ιωνικό εκτός έδρας. Στο μάτς της αγωνιστικής Λαμία και Βόλος αναδείχθηκαν 2-2. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Ολυμπιακός έφυγε από το Περιστέρι με το σκορ 0-3. Σήμερα στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης όφη αντιμετωπίζει τον Άρη. Τέλος, εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού που νίκησε 83-60 την Μπάγερ Μονάχου στη 15η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. 9.84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ έως τους 13 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από τον 9.84 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!